μια ακόμα εθνική ομάδα, πολυπληθής θα έλεγα, ειδικά για τέτοιους καιρούς είναι πολλά τα 17 άτομα, αλλά άτομα τα οποία με την αξία τους έχουν πιάσει πολύ υψηλά όρια και πηγαίνουν σε ένα, στο δεύτερο μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου στο στίβο μετά τους Ολυμπιακούς. Με ποιο σκεπτικό πηγαίνει η εθνική, με ποιες βλέψεις? Καταρχάς ξεκινάμε από την επιτυχία, όπως είπατε, ότι 17 παιδιά πιάσαν τα δύσκολα όρια της ΙΑ και θα είναι παρόντα στο μεγάλο ραντεβού, το οποίο είναι εισάξιο για μένα, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ομοσπονδία έκανε τα δύνατα δυνατά να μην λείψει κανένα από τα παιδιά. Έχουμε αισιοδοξία για το αποτέλεσμα. Εκείνο που θέλουμε να πρώτα να ευχαριστηθούν, να χαρούν το μεγάλο ραντεβού, και είμαστε αισιόδοξοι ότι αν είναι στις επιδόσεις τους ή αν γίνει, γιατί πάντα στους 17 και κάποιο θαύμα, να μιλάμε και για κάτι καλύτερο. Ουσιαστικά εμείς θέλουμε αθλητές να μπουν στο τελικό και ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει ο καθένας. Σε εποχή κρίσης, το ότι πάνε τόσα παιδιά σημαίνει ότι και η Ομοσπονδία προσπαθεί πάρα πολύ, και κυρίως θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στα παιδιά και στους προπονητές τους, που ουσιαστικά σε δύσκολες εποχές κάνουν, μπορώ να το πω, ηρωικές προσπάθειες και είναι παρόντες στα μεγάλα γεγονότα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ καλή χρονιά φέτος, μια πετυχημένη χρονιά μέχρι τώρα. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η καλύτερη χρονιά μέχρι τώρα, δεδομένων των αποτελεσμάτων και των επιδόσεων τόσο το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Όπως είπες και εσύ, είναι ένα κορυφαίο γεγονός, είναι μια μεγάλη διοργάνωση για ακόμα μια χρονιά και ακόμα μια φορά. Ξεκινάμε μαζί με τον προπονητή μου πολύ αισιόδοξοι, πολύ θετικοί, με τις καλύτερες προσδοκίες και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλά, έχουμε δουλέψει καλά, είμαστε έτοιμοι και ξεκινάμε τα καλύτερα δεδομένα. Πλέον τα άλματα στα 5.80 δεν είναι ο στόχος, είναι κάτι που έχει συμβεί αρκετές φορές. Είσαι εκεί σχεδόν συνέχεια. Αυτή τη σταθερότητα ψάχνετε πάντα οι αθλητές για να ζητάτε το κάτι παραπάνω? Τώρα που έχει έρθει, τι το παραπάνω ζητάει ο Κώστας σε πλευρά επίδοσης? Αυτό, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ σημαντικό, το να είσαι σταθερός σε μεγάλα ύψη και μια επίδοση της τάξης του 5.80, διότι αυτό μπορεί να σου δώσει το κάτι παραπάνω. Αυτό το κάτι παραπάνω δεν μπορώ να στο προσδιορίσω αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι όμως το οποίο θα είναι πολύ σημαντικό αν θα γίνει. Θα μπορεί να σε κάνει υποψήφιο για πολλά πράγματα και πιστεύω ότι με το κάτι παραπάνω από το 5.80 όλα είναι ανοιχτά. Σαφώς να το πούμε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο αγώνα, πολύ υψηλό επίπεδο. Αθλητές οι οποίοι έχουν σημειώσει πολύ ψηλές επιδόσεις φέτος και είναι μεγάλοι αθλητές. Οπότε γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα. Τα πάντα είναι απρόβλεπτα, ένας αγώνας ανοιχτός. Μπορεί να υπάρξουν εκπλήξεις, μπορεί όχι, μπορεί να γίνουν όλα. Μ' αρέσει που έχω δει όλη την ομάδα χαμογελαστή. Βέβαια δεν είναι 6 ώρα το πρωί όπως ήταν κάποτε κάποιες άλλες αποστολές. Με τι σκεπτικό πηγαίνετε, με τι διάθεση πηγαίνετε στη Μόσχα, αποδεικνύοντας ως μεγάλη ομάδα, πολυπληθής πια, ότι όσο χειρότερη είναι η κατάσταση, τόσο πιο πολύ ο Στίβος κοντράρει και πετυχαίνει πράγματα? Σίγουρα πάμε, πιστεύω, όλα τα παιδιά με τις καλύτερες αναμνήσεις από τη φετινή χρονιά. Έχουν όλοι κάνει πολύ μεγάλες επιδόσεις και τα υψηλά όρια στα περισσότερα αγωνίσματα. Αυτό δείχνει ότι η ομάδα είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Τώρα, όσο για το δεύτερο που είπατε, δείχνει βέβαια ότι ο ελληνικός Στίβος σαν δύσκολα φαίνεται. Έχοντας κάθε χρόνο πια ένα μεγάλο στόχο, πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι διαχειρίσιμη αυτή η κατάσταση, όταν ξέρεις ότι πήγα καλά, δεν πήγα καλά, πρέπει να το σβήσω γιατί του χρόνου πρέπει να ξαναπροσπαθήσω, να ξαναπάω καλά. Συνέχεια, είναι υπέρ του αθλητή αυτή η συνεχής υποχρέωση να είναι ψηλά? Σίγουρα είναι υπέρ του αθλητή, αλλά όπως ξέρετε, το να είσαι ψηλά και να διατηρήσεις εκεί σε πολύ ψηλό επίπεδο είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν μπορεί να το κρατήσεις τόσο εύκολα. Τώρα από εκεί και ύστερα, για μένα έχω φάει πολλά στραπάτα, μπορώ να το πω και στο παρελθόν, το οποίο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Τώρα από εκεί ύστερα στον αγώνα είναι αγώνας. Έχει πάει μια χρονιά τέλεια. Ήμουν σταθερός φέτος προσωπικά για μένα πάνω από τα 8 μέτρα. Ευελπιστώ να γίνει το ίδιο και εκεί. Πριν το μεγάλο στόχο, έρχεται η μεγάλη επίδοση. Το χαμόγελο από εκεί ξεκινάει, από το ότι πας καλά στον καλό στόχο? Σίγουρα το χαμόγελο ξεκινάει από εκεί. Είναι ένα χαμόγελο αισιοδοξίας που πιστεύω ότι θα μπορέσει να βγει κάτι καλό και να φτάσω μέχρι τον τελικό μου στόχο, που δεν είναι άλλος από τον τελικό. Έχει βγει μια φήμη ότι θα κάνει 200. Του χρόνου πάλι, ίσως.
Συνήθως ο καθένας πάει για τη δικιά του προσωπικότητα, για το δικό του στόχο. Σημαντικό είναι ότι τα τελευταία 10 χρόνια δείχνουμε ότι υπάρχει τελείως συναγωνισμός στο άθλημά μας. Φέτος ευελπιστούσαμε να είμαστε 3, είμαστε 2, δεν πειράζει. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουμε μεγάλο επίπεδο στο αγώνισμα με επιδόσεις παγκοσμίου επίπεδου. Ευελπιστούμε για τα καλύτερα, όχι μόνο στο δικό μας άθλημα, αλλά και στους υπόλοιπους συναθλητές, να τα πάμε καλά, παρόλο τις δύσκολες συνθήκες που περνάμε. Τα 14,5 μέτρα είναι ένας καλός στόχος. Καλύτερος στόχος είναι το καλό πρώτο άλμα. Αυτό το καλό πρώτο άλμα κυνηγάται όλες. Υπάρχουν αθλήτριες, περνάω στο προβληματικό. Υπάρχουν αθλήτριες που έχουν κάνει 15, υπάρχουν αθλήτριες που το έχουν χάσει και έχουν διαλυθεί με στην πορεία του προβληματικού. Ναι. Αυτή η ψυχολογία του πρώτου άλματος μετράει, προπονείστε ιδιαίτερα για αυτό το πρώτο άλμα. Γενικά είναι να έχεις ψυχολογία στην προβληματικό. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος του αγώνα. Γιατί είναι ο πιο δύσκολος αγώνας, όχι μόνο για μένα, για όλες τις αθλήτριες. Συνήθως το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να κάνεις ένα καλό άλμα το πρώτο, για να σου έχει φύγει το άγχος. Όμως δεν πρέπει να προσπαθήσεις να σταματήσεις μέχρι τελευταία στιγμή. Ο στόχος για τη Μόσχα είναι πάνω απ' όλα να κάνω το μικρό ρεκόρ. Εντάξει, είμαι σε καλή κατάσταση. Τώρα, ό,τι καλύτερο βγει από εκεί και πέρα. Στην αρχή, όταν πρωτοεμφανίστηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, σαφώς τα μάτια σου πηγαίναν και στους διπλανούς διαδρόμους. Με ποιον τρέχω, για κοίτα με ποιον τρέχω. Όχι, αυτό δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ. Όχι. Άρα, ακόμα περισσότερο τώρα που έχεις και την εμπειρία, πας πιο χαλαρός στη Μόσχα. Πιο χαλαρός, αλλά όχι με την παρεξηγημένη έννοια της φράσης, της λέξης. Από ό,τι κατάλαβα και πέρυσι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση τελικά είναι απλώς ένας αγώνας ακόμα και τίποτα παραπάνω. Στη Μόσχα πάμε, όπως είπατε, σαν μια ομάδα η οποία θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι καλύτερο για τη χώρα της. Τώρα, ατομικά για το δικό μου αγώνισμα, ο πρώτος στόχος είναι να μπω τελικό. Από εκεί και πέρα, στο τελικό να κάνω μια καλύτερη επίδοση αν γίνεται από αυτήν που έχω κάνει μέχρι στιγμής φέτος και ό,τι καλύτερο έρθει είναι καλοδεχούμενο. Τι επίπεδο έχει το τριπλούν παγκοσμίως τώρα, πώς εκτός από 6-7 άτομα που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, όλοι οι άλλοι είναι, ας πούμε, παίζονται, ο καθένας μπορεί να κάνει, αν βρίσκεται σε καλή μέρα, να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Οπότε πολύ κοντά πιστεύω, εκτός από 3-4 που είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, χωρίς να. Βέβαια, ο αγώνας είναι αγώνας, τα πάντα μπορεί να συμβούν και το θέμα είναι να βρίσκεσαι σύγκριση σε καλή κατάσταση, να κάνεις ατομικό ρεκόρ φετινό αν γίνεται και από εκεί και πέρα. Το γεγονός ότι από τους 16 αθλητές οι 10 είναι των αλμάτων, αυτό κάτι δείχνει γενικότερα. Έχουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο σαν χώρα στα άλματα. Προσωπικώς φαντάζομαι όλων των παιδιών στόχος είναι φυσικά η τελική και γενικότερα πλασαρίσματα και κοντά στις επιδόσεις τους παρουσίες. Κάτι αντίστοιχο είναι λοιπόν και για μένα. Θα ήθελα πολύ εννοείται να πω στο τελικό, να μην ξανά είμαι 13η όπως στο Βερολίνο και όπως και στο Λονδίνο. Αν θέλει ο Θεός και όλα πάνε καλά με την υγεία μου, γιατί είχα ένα πρόσφατο έτσι ένα θεματάκι, νομίζω ότι το 95 είναι κάτι εφικτό. 95 είναι το όριο για τελικό. Μακάρι να γίνει και να πάνε όλα καλά.